Η Ινδική Πολεμική Αεροπορία πέσει ένα σχέδιο 4,5 δισεκατομμυρίων δολαριών για τον εξυγχρονισμό του στόλου μαχητικών Σουκόι 30 MKI λόγω της συνεχιζόμενης στρατιωτικής κρίσης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Μετέδωσε το Ινδικό Πρακτορείο Ειδήσεων Άνι επικαλούμενο πηγές. Η Ινδική Πολεμική Αεροπορία σχεδίαζε να αναβαθμίσει 85 μαχητικά αεροσκάφη Σουκόοι 30MKI με ισχυρότερα ραντάρ και δυνατότητε ηλεκτρονικού πολέμου εχμή, σε συνεργασία με την Hindustan Aeronautics LTD, μια κρατική εταιρεία άμυνα, και τη Sukhoi, μια εταιρεία κατασκευή όπλων με έδρα τη Μόσχα, που κατασκευάζει και προμηθεύει το SU-30, ανέφερε η έκθεση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, τα σχέδια για την απόκτηση 12 εξελιγμένων αεροσκαφών SU-30 MKI θα τεθούν επίση σε αναμονή. Η πιθανή καθυστέρηση οφείλεται προφανώ σε μια αλλαγή πολιτική που θα ανάγκαζε του ενδιαφερόμενου να αυξήσουν την ποσότητα του περιεχομένου που κατασκευάζονται στην Ινδία για αεροπλάνα. Η παρατεταμένη αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία έχει προκαλέσει καθυστερήσει στην προμήθεια ανταλλακτικών μαχητικών αεροσκαφών. Τα SU-30 MKI αποτελούν τη ραχοκοκαλιά τη Ινδική Πολεμική Αεροπορία, με 272 από αυτά να παραγγέλνονται σε διάφορε παρτίδε, λόγω των επανειλημμένων παραγγελιών τη Ινδική Πολεμική Αεροπορία για 30 έω 40 από αυτά τα αεροσκάφη, κάθε φορά που διαπιστώθηκε έλλειψη μαχητικών αεροσκαφών σε υπηρεσία. Στο παρελθόν, αρκετοί εμπειρογνώμονε στον τομέα τη άμυνα και στρατιωτικοί διοικητέ έχουν επισημάνει την εμπλοκή τη Ινδική Πολεμική Αεροπορία με ρωσικά αεροσκάφη. Σε μια συνέντευξη το 2019, ο Μπάριντερ Ντανοά, ο τότε αρχηγό του επιτελείου αεροπορία τη Ινδική Πολεμική Αεροπορία, αποκάλυψε ότι η Ινδία είχε ζητήσει από τη Ρωσία να αναβαθμίσει τα μαχητικά αεροσκάφη SU-30 MKI που είχαν αναπτυχθεί από τον Ινδικό στρατό. Ωστόσο, οι ειδικοί αμφισβήτησαν προηγουμένω το σκεπτικό τη Ινδία για την επιλογή των μαχητικών MiG-29 έναντι των πιο πρόσφατων αεροσκάφων Rafale. Ο Τόμ Κούπερ, ειδικό στις αερομεταφορές, αναρωτήθηκε γιατί η Ινδική Πολεμική Αεροπορία προτίμησε τα SU-30 και τα MiG-29 έναντι των προηγμένων μαχητικών Rafales. Τα MiG-29 που η Ινδία ελπίζει να αγοράσει από τη Ρωσία είναι παλιά μοντέλα που θα ανακαινιστούν πριν παραδοθούν και απλά δεν είναι επαρκή για τη δουλειά. Ωστόσο, η τελευταία εξέλιξη είναι ένα ανησυχητικό ζήτημα για την Ινδική πολεμική αεροπορία, η οποία ήδη αντιμετωπίζει έναν συρρυκνωμένο μαχητικό στόλο, έχοντα 32 μοίρε αντί για 42 που έχουν εγκριθεί. Και το νέο Δελχή χρειάζεται ακόμα να αναλογιστεί το ερώτημα που έθεσε ο Κούπερ. Χρειάζεται πραγματικά η Ινδική πολεμική αεροπορία, περισσότερα σου και μιγκ, για να πολεμήσει την Κίνα ή πρέπει να επενδύσει σε σύγχρονα δυτικά μαχητικά όπω τα Ραφάλ. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.